Ανακεφαλαιώνοντας. 7 ερωτήσεις έχουμε ακόμα. Μάλιστα. Τις απαντάς και τις 7 και παίρνεις τα 10 χιλιάρικα. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν για 700 ευρώ. Βεβαίως. Εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Άλλωστε, να μας μείνει μεταξύ μας ότι βρεθήκαμε και η γνωριμία και η σύσταση. 30 δεύτερα για να απαντήσω σωστά στην ερώτηση. Παρακαλώ τον σκηνοθέτη μας, τον κύριο Δημήτρη Τσίγκο, που μας συμπαρίσταται συνεχώς, να τη βάλει, να την δούμε κι εμείς και να την εκφωνήσουμε. Πότε πρωτοπαίχτηκε το παιχνίδι ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος στην Ελλάδα? Α. Το 1981. Β. Το 1987. Γ. Το 1999 και Δ. Το 2005. Αν και δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Θα πω όμως. Σκέψου και θα κλείνω. Ναι, ναι. Μην κλειδώσεις, σκέψου. Ναι. Θα πω το 1999, το γάμα θα κλειδώσω. Κλειδώνουμε. Το 1981 δεν υπήρχε η ιδιωτική τηλεόραση. Οπότε δεν είναι. Το 1987 δεν υπήρχε η ιδιωτική τηλεόραση. Το παρουσίαζε ο εξαιρετικός ηθοποιός και φίλος μου Σπύρος Παπαδόπουλος. Το 2005 αλλά δεν είμαι σίγουρος. Εκεί είμαι, εντάξει, 99 και 2005. Να. Πάμε, σας παρακαλώ, το σωστό. Κάπου εκεί το είχα χρονολογικά. Μια χαρά, κοίταξε, πάντως ήταν μια ερώτηση πάρα πολύ ωραία, διότι το 50-50 από μόνο του έφευγε, κατάλαβες. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, και το 2005 είναι πολύ πιο πρόσφατο. Είναι πολύ πιο πρόσφατο, οπότε ναι, το τοποθέτησα στο 99. 6 ερωτήσεις για τα 10 χιλιάρικα, παρακαλώ. Πάμε για το χιλιάρικο, σας παρακαλώ, να είναι η ερώτηση τέτοια που να μπορεί ο κύριος Βασίλης Κουρίς να την απαντήσει. Την ερώτηση, παρακαλώ. Πόσα χρόνια κράτησε η Καλυψό τον Οδυσσέα στο νησί της? Α, 7, Β, 8, Γ, 9, Δ, 10. Ναι. Δεν μπορώ να το θυμηθώ, αν και είναι κοντινές, θα πω... 6 χρόνων. Ναι. Θα πω το Δ, 10 και θα το κλειδώσω. Κλειδώσει το 10. Η Καλυψό άφησε τον Οδυσσέα να φύγει μετά από διαταγή του Ερμή που τον έστειλε ο Δίας. 7, 8, 9 ή 10. Είπες 10, το Δέλτα. Ναι, ναι. Εύχομαι να είναι το σωστό. Να το δούμε, παρακαλώ. Μια ερώτηση που θα έπρεπε πραγματικά να έχεις προσέξει διαβάζοντας τη μυθολογία, αυτή τη λεπτομέρεια. Βέβαια. Ναι. Συνήθως διαπιστώνουμε, λέμε το ναι μετά την απάντηση. Εσείς από εδώ και πέρα διεκδικείτε το ποσό των 5.000 ευρώ και σε ευχαριστώ ειλικρινά και πάλι, φίλε μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και εγώ. Και εγώ. Να είσαι καλά. Έχω...